να περάσουμε να δούμε φωτογραφίες. Να κάνουμε μία στο παρελθόν, να μπούμε σε ένα time tunnel με χρονοταξιδιώτες, να ταξιδέψουμε και με τη βοήθειά σου να μας μιλήσεις για κάποιες ιδιαίτερες στιγμές. Εδώ είναι πανηγυρικό το στιγμιότυπο. Εδώ είναι πρόπερση που πήραμε το πρωτάθλημα στην Α1Ε. Πανηγυρισμής στο γήπεδο των Αρχανών, ναι. Είναι στο Μαρκο... Στο... Όχι, στο Γιούκτα, στις Αρχάνες. Στις Αρχάνες, στο Μαρκο Μιχελάκη. Ναι, όταν είχαμε βγει γάμα εθνική. Της τρίτης εθνικής κατηγορίας, σε μια χρονιά, ναι. Έτσι που έληξε με ένα αποθεωτικό τρόπο να βάλω και μια λεζάντα, ήμουν τώρα στην εφημερίδα, και με σαμπάνιες που φεύγουν. Ναι, και... ναι. Ναι. Συνεχίζουμε. ΑΕΚ. Ναι. Εσύ μάλλον, εγώ δεν κάνω σχόλιο. Εδώ είμαι η πρώτη μου χρονιά προπονητής. Παίχτης προπονητής, όχι, θυμάμαι. Όχι, είναι... Τι? Είναι η πρώτη μου χρονιά με τον Ηλία τον Ατσάκο πρόεδρο. Να είναι καλά ο Ηλίας, ναι, αν ακούει, πάντα καλά. Με υγεία. Όταν έκλεισα την ποδοσφαιρική μου καριέρα και το 2009. Πήγα, είχα πάει, όχι, το 2009 δεν θυμάμαι περίοδο τώρα. Ναι, εντάξει. Είναι η χρονιά που φεύγα το Γιούχτα σαν παίχτης. Πάω στον ΑΕΚ Τσαμπά σαν παίχτης και κάποια στιγμή στα μισά αναλαμβάνω προπονητής και την επόμενη χρονιά είναι η δεύτερη μου χρονιά που κάθομαι καθαρά προπονητής και σταματάω το ποδόσφαιρο. Α, και είναι η δεύτερη χρονιά αυτή. Ήταν η μισή, δεν την πιάνουμε, ας το πούμε, γιατί ήμουν παίκτης προπονητής τη μισή. Γιατί είχαμε και τη δεύτερη χρονιά είναι καθαρά η πρώτη μου χρονιά που ξεκινάω πρώτη χρονιά από την ΑΕΚ. Ένα αγαπημένο σωματείο που όταν ξεκινάς προπονητικά από ένα σωματείο. Το έχω δείξει και με τις πράξεις πλέον ότι αγαπάω και τους ανθρώπους στον Κατσαμπά και είμαι και πολλά χρόνια ακόμα με τον Ηλία που φέτος, δηλαδή φέτος, 4-5 χρόνια είμαστε μαζί στις Αρχάνες. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Από εδώ έχουμε Μητρόπουλο. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι. Παίζαμε, είναι ΕΑΡ. Με τη Βέρεια ήταν ο Μητρόπουλος ο Τάσος τότε που είχε φύγει από τον Ολυμπιακό και είχε πάει στη Βέρεια. Από τον Απόλλωνα. Ήταν στον Απόλλωνα, ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Από τον Απόλλωνα είχε φύγει Ολυμπιακό, είχε πάει Απόλλωνα, ΑΕΚ. Ήταν. Δεν θυμάμαι που είχε φύγει. Πολύ μετά την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, ναι. Και τον Απόλλωνα. Ωραία, και ήταν μάλιστα και η χρονιά που ήταν στη Βέρεια, είχε πάει και ο Μίρτσος που είχαν βγει πρωταθλητές. Αυτή νομίζω με τα Γιάννενα. Είχαν βγει δύο ομάδες τότε στην Αλφαεθνική. Στην πρώτη εθνική. Εμάς το παιχνίδι αυτό ήταν παιχνίδι σωτηρίας και τους κερδίσαμε. Κερδίσαμε τη Βέρεια μέσα στην ΕΑΡ, στο γήπεδο του Γάλλου. Τους κερδίσαμε 5-4. Α, ποδοσφαιρικό, ναι, 5-4. 5-4 και σωθήκαμε και μείναμε στην κατηγορία. Και είναι μετά το παιχνίδι, φαντάζομαι. Αυτό έτσι, είναι, γιατί όχι, είναι πριν στην προθέρμανση. Κάναμε προθέρμανση εμείς. Και ο Τάσος και κάποια στιγμή την ώρα που πήγαμε να μπούμε στα αποθητήρια μέσα, βλέπω, ναι. Βγάλαμε τη φωτογραφία γιατί άμα βλέπεις και τον Τάσο ήταν εμείς έτσι κι αλλιώς βάζαμε στολή κατευθείαν. Ήταν, ναι, είναι με το μπλουζάκι, ναι, ναι, της προθέρμανσης. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν από το πέρασμά σου από την Ένωση Ατρομήτου Ρεθυμνιακού τη συγχωρεμένη, ναι, την ΕΑΡ 5-4 με τη Βέρεια. Φοβερό, με Μητρόπουλο. Προχωράμε. Εδώ είσαι με το Παναχαϊκή, εδώ τι είναι. Εδώ είμαστε με τον Μπόα. Ναι, καλά, ναι. Όμιλο Αθήνας, με ΡΑΕΚο προπονητή. Συγγνώμη, ναι. Και πρέπει αυτή η ομάδα... Μιλάς με το ΡΑΕΚο, sorry. Ναι, μιλάμε, ακόμα μιλάμε, πολύ. Μπράβο, ναι. Παίξαμε και αντίπαλοι πέρσι με την Επισκοπή, βρεθήκαμε και από κοντά. Έχω την εντύπωση ότι είναι στον Άγιο Ιερόθεο, στον Μπραχάμι. Αυτό το παιχνίδι, Πόα, Άγιος Ιερόθεος Πόα. Άγιος Ιερόθεος Πόα, το αποτέλεσμα δεν το θυμάμαι, αλλά από ό,τι θυμάμαι το γήπεδο πρέπει να είναι του Αγίου Ιερόθεου. Θυμάμαι το φωτογράφο βασικά, αν δεν κάνω λάθος είναι ή ο Άγιος Ιερόθεος, γιατί ήρθε και μας μοίραζε μετά φωτογραφίες και πήραμε εκεί πέρα κανένα δυο και έχει βγει αυτή η φωτογραφία. Πω. Ναι. Εδώ πέρα είναι, εδώ είναι Ελυσιακό. Εδώ είναι Ελυσιακό, έχουμε κερδίσει. Κίτρινο, μαύρο, ναι. Ναι. Έχουμε κερδίσει μέσα στον Ελυσιακό 0-2, 0-1 ή 0-2 νομίζω και έχει βάλει τον γκολ. Ο Μανώλης ο Γιακουμάκης έχει σκοράρει. Αυτό θα έλεγα, χωρίς να το ξέρω. Ναι. Έχει πει το μυαλό μου τώρα. Ναι. Μανώλης ο Γιακουμάκης, ναι. Και πρέπει να έχει βάλει νομίζω και όπως είναι το μάτσο ο Μανώλης ο Σουτζής. Να είναι καλά, νομίζω, και ο Μανώλης. Καλά παιδιά και καλοί φίλοι.
Εδώ τώρα με βοηθήσεις δε... Παιδιά, αυτή είναι μια φωτογραφία. Εάν δείτε παίχτες εδώ, είναι η ακαδημία, η πρώτη ακαδημία του Δημήτρου του Παπαδόπουλου του συγχωρεμένου, που μας είχε μαζέψει και παίζαμε, οι πιτσιρικάδες παίζαμε μεταξύ μας πριν τα παιχνίδια της ΠΑΕ. Πάμε off, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω. Παιδιά, δηλαδή, αυτή τότε η φωτογραφία είναι 1972 γεννήθηκα εγώ, πρέπει να είναι... Αρχής δεκαετίας 80 λοιπόν. Το 82, 83. Πρώτα-πρώτα θα ξεχωρίσω κάποιους παίχτες, πρώτα-πρώτα αριστερά, yeah. Όρθιος είναι συγχωρεμένος ο Άιμνης Παπαδόπουλος. Έτσι, πρώτος προπονητής μου, μεγάλη συγκίνηση για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν θα τον έβγαζα, είναι και λίγο φθολή. Λοιπόν, ναι, θα δείτε κάποιους παίχτες και εγώ κάποια παιδιά μπορεί να μην τα πολύ θυμάμαι. Δηλαδή, αριστερά βλέπω το γιο του Μυρκιοκεφαλιτάκη, του Δημήτρη. Του Παντελή. Το Παντελή, το Δημήτρη. Ναι. Δίπλα ακριβώς είναι ο Μαχλάς. Ο Νίκος. Ναι, ναι, ναι. Δίπλα ο Μαχλάς. Τα δύο επόμενα παιδιά δεν τα πολύ θυμάμαι. Το ψηλό εκεί στη μέση, το 1, 2, 3, το πέμπτο από σειρά είναι ο Γιάννης Σφαγιανάκης. Έπαιξε στον Μπόα, έπαιξε. Δίπλα του είναι ο Γιώργος Οχνάρης. Στόπερ στον Μπόα, έφυγε από τον Ραστέχ Νιόφ, ναι. Παίξαμε μαζί. Το διπλανό παιδί δεν το θυμάμαι, να με συγχωρεί. Δίπλα είμαι εγώ. Ο προτελευταίος όρθιος. Ο τελευταίος είναι ο Μαθιουδάκης ο Αλέξης. Ένα παιδί που πήγε μετά στα τοπικά πρωταθλήματα, δεν έκανε ιδιαίτερη καριέρα. Και είναι πιο μεγεθυμένη τη φωτογραφία για να αποκλειστεί. Ναι, ναι, πάμε. Κάτω αριστερά ήταν ένας πολύ καλός παίκτης που δεν έκανε καριέρα. Πρέπει να τον θυμάται και ο Δημήτρης Παμαθεάκης. Ήταν ο Χουμάς. Ακριβώς δίπλα στο Χουμά είναι ο Νίκος ο Κατσιμπρής. Ένα παιδί που έπαιξε μετά. Δίπλα είναι ο Μπινιχάκης. Ο Μπινιχάκης νομίζω τερματοφύλακας. Τερματοφύλακα, Ποζιτώνα και τα λοιπά. Ναι, το διπλανό δεν τον πολύ θυμάμαι, το μικρό-μικρό. Και τελευταίος δεξιά είναι ο Στέλιος ο Κοζανίδης. Είμαστε παιδιά, ήταν η πρώτη ομάδα του Παπαδόπουλου όταν ήμασταν στον Όφι. Απίστευτη φωτογραφία. Αρχιακή. Συνεχίζουμε. Και, και παράγοντας... ήταν ο κύριος ο Τάκης ο Καρβούνης. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Τάκης χρόνια μαζί μας και τον έχω και πελάτη στο μαγαζί και τον ξαναθυμήθηκα, ήρθε μεγάλες στιγμές, απίστευτοι άνθρωποι, απίστευτοι άνθρωποι. Μεγάλες στιγμές, συνεχίζουμε, προχωράμε. Εδώ ένα παιχνίδι, έχω την εντύπωση ότι είναι τα Γιάννενα. Αθανασιάδης. Καβάλα. Καβάλα πριν το μάτσι Αρ Καβάλα με τον Γιώργο Αθανασιάδη. Εγώ βλέπω, ναι. Ναι. Συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν το προηγούμενο μάτς από αυτό που δείξαμε με τη Βέρεια. Παίζαμε δύο εντός παιχνίδια που αν τα κερδίζαμε σωνόμασταν. Ναι. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι κερδίσαμε 1-0 με μπέναλτι που κέρδισα και το χτύπησε ο Καλπάκης, ο Γιώργος από τον Παναθηναϊκό. Και μείναμε στην κατηγορία Β' Εθνική. Να, ούσε και τα λοιπά. Ναι. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Α, εδώ πιο τα πράγματα τα βλέπουμε κάπως, ναι. Καλά, αυτή... αυτό δεν υπάρχει αυτή η φωτογραφία, ρε παιδιά, είναι... Τι. Πρώτα-πρώτα βλέπω το παιδί κάτω αριστερά. Ναι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Εντάξει, δεν τέτοιο. Να... Παπαμαθιάκης Μανώλης. Μανώλης γελούσε συνέχεια φωτογραφίες. Μετά κλαίγαμε. Δίπλα είμαι εγώ. Είμαι εγώ και πρέπει... Ποια ομάδα είναι? Είναι η Ένωση Ηρακλείου, η Μικτή Ηρακλείου. Τη χρονιά που βγήκαμε και πήγαμε και πήραμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή παίζαμε νομίζω με τα Χανιά, η Χέρισαν 5-0. Καταπληκτικοί παίχτες, μεγάλη συγκίνηση για τα παιδιά. Ο Γιώργος Οχνάρης δίπλα, ο Μινάς ο Μπινιχάης τερματοφύλακας, ο Καλαφάτης ο Γιάννης, ο Σταύρος ο Κατσαρός, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Κάτω είναι ο Μαθιουδάκης ο Νίκος, το άλλο το παιδί δεν το ξεχωρίζω, δεν ξέρω ποιο είναι στην άκρη. Πολύ καλός παίκτης ο Νίκος από τη Μυρθιά τότε τον παίρναμε. Προπονητής ο Κώστας ο Παιδιώτης. Ο Βαγγέλης Σατσάκης είναι με το χέρι κάτω που είναι και κουμπάρος μου. Του έχω βαφτίσει και με έχει παντρέψει. Ο Βαγγέλης Σατσάκης ήταν τις εποχές καλές επί Καραΐσου στον Εργοτέλη. Τον είχε κάνει, είμαι επαγγελματία, ένα ταλέντο που θεωρώ ότι δεν έκανε την καριέρα που του άξιζε. Δίπλα ο Μιλιαράς, για μένα το μεγαλύτερος παίκτης που έχει βγάλει ποτέ το Ηράκλειο, άσχετα. Εκταράς. Έτσι, και δίπλα ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, που συζητάμε για ένα καταπληκτικό ποδοσφαιριστή, οχτάρι που λέμε στη σημερινή εποχή,
και να πατήσει περιοχή. Αλλά αυτή η ομάδα, παιδιά, θεωρότανε από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα όσον αφορά τις ΕΠΣ, γιατί το αποδείξαμε ότι πήγαμε και πήραμε τότε και το πρωτάθλημα. Και είναι γήπεδο εδώ. Ξέρω το Μαρτινέγκο. Το Μαρτινέγκο. Ξέρω. Και εδώ είναι άλλη μια. Εδώ είναι αποστολή, είναι εδώ. Αυτό, παιδιά, να σου πω τι είναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η ομάδα του Ποσειδώνα. Σεισμός. Τη χρονιά που βγήκαμε κατηγορία στη Γάμα Εθνική. Και είναι από τα αριστερά ο συγχωρεμένος, ο παγωμένος, ο Μανώλης. Ω, βεβαίως, και βλέπω εδώ και παιχταράδες. Είμαι εγώ όρθιος δίπλα στον Παπαδόπουλο. Ναι. Είναι ο Γιώργος που τον είχαμε πάρει από τον Ηρόδο, το τερματοφύλακας, παιδιά μου, διαφεύγει το επίθετο. Πολλά χρόνια βασικός τερματοφύλακας του Ηροδότου, στις τρομερές εποχές του Ηροδότου. Έλα, παιδιά, το γνωρίζουμε τώρα το Γιώργο. Ο Γιώργος ήταν μεγάλος τερματοφύλακας τώρα. Όχι. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Αν υπάρχει κάποιο βοήθημα, το πούμε. Ναι. Δίπλα του είναι ο... Έλα τώρα, κόλλησα τώρα, εντάξει. Να τους βρεις ένα-ένα. Ήταν πιο δίπλα, είναι ο Ζερβός ο Γιάννης. Δίπλα στο Ζερβό είναι ο Μπέκας, τον είχαμε πάρει από τα Χανιά. Από Ηρόδο το είχαμε πάρει τότε Είχαμε πάει τότε και ήταν ο... Έλα το... έπαθα τώρα μισία. Ο Λάμπρου ο Νίκος. Ο δίπλα στο Λάμπρου είναι ο Βάβουλας ο Κώστας, ο Κοκκόλης τερματοφύλακας, ο Μανώλης ο Συντιχάκης. Δίπλα είναι... Ναι, δεν θυμάμαι τώρα δίπλα. Και από κάτω, ακριβώς από το Μανώλη, για να μην λέμε τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί είναι ο Πετράκης ο Γιάννης. Ο Πετραγωγιάννης που παίξαμε συμπαίχτες. Μεγάλη τιμή. Εγώ 17 χρονών, 18, και ο Γιάννης ήταν στο τέλος της καριέρας του. Και βλέπεις ότι μια καταπληκτική ομάδα του Ποσειδώνα προχώρησε και έκανε και νομίζω καλές χρονιές στη Γάμα Εθνική. Τρία χρόνια εκεί βεβαίως. Εντάξει, εδώ πέρα είναι που τους βρίσκεται, αλλά εδώ πέρα, παιδιά, είναι ίσως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής για μένα, που τον έζησα στη Β' Εθνική και μετά βέβαια είχε παίξει και στην Κόρινθο πολλά χρόνια, 5 χρόνια. Είναι ο Χρήστος Πολύζος, που εκεί σταματάει η θέση του 10, σταματάει η φανέλα, σταματάει ο παίχτης, σταματάνε οι υπόλοιποι να μιλάμε για αυτόν τον παίχτη. Τόσο πολύ. Δεν υπάρχει αυτός ο παίχτης. Καλός παίχτης. Καλός παίχτης ήταν, δεν το συζητάμε, αλλά εσύ όχι, τώρα όχι, το έχεις παίξει. Δεν... Όταν... Ένα εκπληκτικό γκολ που έχει βάλει στον Παράζ με τον Ηρόδο, τον Μακενιάρη στο Καραϊσκάκι. Αυτό το δεύτερο γκολ που πάει, σφινώνεται στο παραθυράκι το δεξί, στο τέρμα που βρίσκεται στην παλιά θύρα 7, εκεί που από πολύ μακριά έχει προηγηθεί ο Ηρόδος με το Λάμπρου που κάναμε να είναι καλά. Μαλαμαδάκης 2-1-1, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και ο Πολύζος το... Θεωρώ ότι είναι τον έζησα πόσο τα 2-7 χρόνια, τον έζησα. Ωραίος παίκτης. Και συζητάμε τώρα για ένα που δεν το δεις ένα παίκτη να τον ζεις καλά. Συζητάμε τώρα ένα παίκτη που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό, δηλαδή δεν έχω λόγια του συγκεκριμένο παίκτη. Μάλιστα. Πανηγυρικό. Εδώ, παιδιά, είναι στο γήπεδο, στα Μισήρια. Μισήρια πρέπει να παίζουμε. Είναι η χρονιά που είμαι στο Πέραμα με τον Πετράκη, τον Γιάννη προπονητή. Αυτός είναι ο Γιώργος ο Ιωαννίδης, ένας καταπληκτικός παίκτης που είχαμε πάρει από τα Χανιά, Β' Εθνική νομίζω, με πρόεδρο τον Κοσκινά τον Γιώργο, τη χρονιά που, αν θυμάμαι καλά, το πήρε το πρωτάθλημα ο ΑΟΑΝ και βγήκε στην κατηγορία. Και εμείς πρέπει σε αυτό το μάτς να έχουμε κερδίσει, μεγάλη ομάδα έχουμε κερδίσει. Απλά το γήπεδο του Περάματος ήταν, δεν μπορούσαμε να πάμε τιμωρημένο, δεν ξέρω, είχαμε πάει στο Ρέθυμο στα Μισήρια και παίξαμε. Έχω κάνει περιγραφή από Πέραμα, Μινέα, ναι. Φοβερά. Καταπληκτικός ποδοσφαιριστής αυτός. Ναι. Ο Γιώργος Ιωαννίδης. Αστέρας Ηρόδοτος. Εδώ είναι το γκολ που λέμε, όχι, παίζαμε, άρα λοιπόν αυτή η εμφάνιση, αυτή η στολή, παιδιά είναι... Δεν θυμάμαι, το τυμπάκι, δεν πιστεύω να δεν θυμάμαι. Τι ξέρω, έπεψε σε ξέρω, να ξέρω. Βλέγει, να βλέγει γήπεδο. Ξέρω, ξερά τα γήπεδα, δεν το συζητάμε. Αυτός είναι ο Γιώργος ο Τζόρτζης, το νούμερο 10, ένας παίκτης από Αθήνα, είχε έρθει εδώ, άλλος, μεγάλοι παίκτες, παιδιά, μεγάλοι παίκτες. Μεγάλοι παίκτες είναι αυτοί. Προχωράμε. Και τα πατήματά τους και τα κοντρόλ τους και οι πάσες τους στα ξερά γήπεδα. Στα ξερά άλλο ποδόσφαιρο. Και όχι γήταξε γήπεδο κάτω, ούτε βρεγμένο, τσαΐλι. Έτσι. Προχωράμε.
Προχωράμε. Εδώ έχουμε χορτάρι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι το γήπεδο. Εδώ είμαστε Γάλλου. Στο Γάλλο. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι με τη Δόξα Δράμας. Αυτός, παιδιά, το 5, είναι ο Νίκος ο Γκουλής που με μαρκάρει. Αυτός είναι ο Γκουλής στη Δράμα. Πρέπει να τη... Είμαι τραυματίας 2 μήνες. Έχω πρόβλημα στον αχίλιο και έχω μπει αλλαγή και τη συγκεκριμένη φάση. Δεν ξέρω αν υπάρχει φωτογραφία. Με βρίσκει και το ξαναγυρίζω τον τένοντα. Ξαναπαθαίνω κάκωση. Είναι μια φάση που μπαίνω πάνω από μέσα στην περιοχή και με βρίσκει με τάκλιν, τη βγάζει κόρο, νομίζω, δεν ξέρω, και ξαναβγαίνω αλλαγή. Μάλιστα. Και είχα μπει στο 25. Και ξαναβγήκα, δεν θυμάμαι, στο 95, στο 66 πάλι. Θα θυμάσαι με προσέγγιση. Αυτή τη φωτογραφία την είχα και εγώ. Την έχω και εγώ. Δηλαδή, παρόλο που είστε κρατήσει αρχείο και μπράβο, δεν ξέρω πού τι βρίσκετε, τι φωτογραφίε, και κάποιε ξέρει, έχετε κι εσεί, αλλά έχω κι εγώ. Θυμάμαι μια επόμενη φάση που την έχω. Αυτή τη φωτογραφία. Πάμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ θέλω να σταθούμε, να θυμηθούμε ένα παιδί πιο πολύ. Γι' αυτό τη φωτογραφία την έφερα εγώ, γιατί θέλω να μείνουμε σε ένα συγκεκριμένο παιδί. Εντάξει, είναι μια σχολική ομάδα με τα σχολικά πρωταθλήματα. Δεν παίξανε πάρα πολλά μπάλα, παιδιά, από τα συγκεκριμένα. Απλά 2 από αυτά δεν είναι στη ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι ο Λευτέρης ο Πετρίδης, που αν το δείτε είναι ο πρώτος καθιστός από τα αριστερά που κάθεται με το σγουρό το μαλλί. Ο Λευτέρης ο Πετρίδης έκανε καριέρα στον Ηρόδοτο, ήταν αστυνομικός και μετά από πολλά χρόνια αρρώστιας έφυγε από κοντά μας. Και το πιο πρόσφατο γεγονός είναι ο τερματοφύλακας, ο Νίκος ο Γιαλαμάς, που ήμασταν από το σχολείο μαζί και συμπαίκτες. Μάλιστα είμαι και δίπλα στη φωτογραφία αυτή, άμα δείτε δεξιά πάνω είμαι εγώ. Μεγαλώσαμε μαζί και δυστυχώς ζήσαμε άσχημες στιγμές που απλά τη βάλαμε να θυμηθούμε έτσι και λίγο και τον Νίκο και τον Λευτέρη, να δούμε, να μην τα ξεχνάμε τα παιδιά. Βεβαίως. Εδώ είναι 2 άμπαλοι. Τι να πω τώρα. Πού μου τους φέρατε αυτούς. Παπαμαθιάκης Μανώλης, Χνάρης Γιώργος. Εκείνη την εποχή, από τα καλύτερα ταλέντα στη θέση τους. Ο Γιώργος ήταν πιο πολύ αμυντικός, σαν στόπερ έπαιζε ο Γιώργος, παρόλο που δεν υπήρχε ύψος, αλλά θέλω να αναφερθώ ότι τα παιδιά τα συγκεκριμένα εκείνη τη χρονιά είναι η φανέλα του Όφη. Σε αυτή τη φωτογραφία είμαι και εγώ πιο δίπλα, είναι ο αδερφός του Μανώλη ο Δημήτρης, είναι ο Μαχλάς, είναι ο Κοζανίδης, είναι αυτή η ομάδα και παίζαμε τον Ολυμπιακό. Τους εραστήμους του Ολυμπιακού στο γήπεδο του Εργοτέλη και ο Μανώλης πραγματικά και ο Γιώργος είχαν κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Ο Μανώλης ήταν πιο δυναμικός, έτσι λίγο σαν αμυντικό χάφο. Ο Γιώργος ήταν καθαρά στόπερ, αλλά θεωρώ ήταν από τα παιδιά που μεγάλα ταλέντα και ήταν και τιμή που παίξαμε και μαζί και μεγαλώσαμε και μαζί. Προχωράμε. Άλλη μια φωτογραφία με τον Νίκο. Είπα και αυτή τη φωτογραφία ήρθε από μένα. Δεν θέλω να ξεχνάμε το συγκεκριμένο παιδί. Ήμασταν εδώ σε μια προετοιμασία 16-15-16 χρονών με τον Εραστέχνη Όφη στο Ζαρό, στην προετοιμασία του Ζαρού, στην περιοχή του Ζαρού με τον Εραστέχνη Όφη. Προπονητό Γιούρι Αλμπάντι. Εντάξει, εδώ είναι άλλη μια φωτογραφία από τον Ποσειδώνα, τη χρονιά που ήμασταν στην κατηγορία. Βλέπουμε πάλι τον Πετράκη, τον Γιάννη, πιο γνωστό για να μην αναφέρουμε πάλι όλους τους παίκτες. Δίπλα το Λάμπρο, το Βάβουλα. Ο τερματοφύλακας είναι ο Γιαμαλάκης ο Γιώργος τελικά. Τον θυμήθηκα τον Γιαμαλάκη τον Γιώργο, που και δίπλα τον Μπέκα ήταν πολλά χρόνια στον Ηρώδοτο. Δίπλα ακριβώς είμαι εγώ, Καρτελιανάκης, άλλος μεγάλος παίκτης από τον Τιμπάκη. Ο Μεσαριτάκης ο Γιάννης, όρθιος πρώτος αριστερά που κάνει έτσι τον Όφη μετά επαγγελματίας. Κάτω δεξιά, τέρμα δεξιά είναι ο Κεφάκης ο Μανώλης, καθιστός. Ένα-ένα του γνωρίζω τώρα. Δίπλα του Αποστολάκη, άλλο μεγάλο παίκτη. Ναι. Και δίπλα στο Μεσαριτάκη είναι ο Γιάννης ο Ζερβός, που ήταν πολλά χρόνια αρχηγός στον Ποσειδώνα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα είναι η σχολική ομάδα. Η πρώτη ομάδα που πήρε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα σχολεία με προπονητή τον κύριο Νηστικάκη. Είμαι εγώ πάνω. Είναι το γήπεδο της ΣΕΑΠ. Ξερό. Απέναντι ΣΕΑΠ. Και είμαι εγώ πρώτος αριστερά. Είναι ο Βοσκάης τερματοφύλακας που πήγε στον Όφη αργότερα. Mm-hmm. Δίπλα του είναι ο Μανιάτης, αν θυμάμαι, το παιδί που έχει κάνει καριέρα και στα τοπικά ο Μανιάτης. Το διπλανό παιδί δεν το πολύ θυμάμαι, συγγνώμη. Ακριβώς δίπλα
είναι ο Νικοκυράκης, ο Μιχάλης. Που έχει σχολή, δηλαδή ο Μιχάλης έπαιξε χρόνια στα Μάλια, στον Πάνομ, και δίπλα ακριβώς είναι ο Μαχλάς. Πιτσιρικάς ο Μαχλάς στο σχολείο. Τώρα από κάτω τα άλλα παιδιά είναι από εκεί μαθητές και προχωρήσαμε και πήραμε το να μην, έτσι λέμε, να μακρηγορούμε με τα παιδιά τα συγκεκριμένα. Τροπεούχοι. Ναι, ναι, εδώ είναι η, με τη Μιχτή Ρακλείου που τελικά σηκώσαμε με την Επστράκη στον τελικό του το 3-1 και σηκώνουμε το τρόπαιο. Δίπλα μου είναι ο Καλαφάτης, ο Μαθιουδάκης, ο Μιλιαράς από πίσω μου και ο Μανώλης Παμαθιάκης. 3-1. 3-1. Τη Θράκη και ο τελικός που ακολούθησε πάλι 3-1. Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός στον Πανιόνιο, ναι. 3-1. Η φωτογραφία με τα κύπελα. Σφαγιαστική διατησία του Ναζίρη εναντίον του, του Πανιόνιου. Ναι, προχωράμε. Αυτή ήταν. Εδώ πέρα έχουμε μια φωτογραφία που γελούσαμε κιόλα όταν την είχαμε πάρει, γιατί την έχω κι εγώ σπίτι. Που βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν πρόλαβε ο φωτογράφος να τραβήξει τον 11ο. Και είναι, ο 11ος είναι ο Ανανάς, ο Αναγνωστόπουλος, γιατί φαίνεται τα πόδια του όταν είχε τετρακεφάλους τρομερούς. Από τον τετρακέφαλο. Ναι, από τον τετρακέφαλο. Τα πιο χοντρά πόδια είχε στην ομάδα. Τρομερά πόδια. Έτσι, από κάτω βλέπουμε Μαθιουδάκη, Παπαμαθιάκη Δημήτρη, Καλαφάτη, Παπαμαθιάκη Μανώλη, Πετρίδη, Σκορεμένο, Λευτέρη, Μιλιαρά, Ανογιαννάκη, από πάνω εγώ, Μποντίκαλη και ο Μινάς ο Μπινιχάκης. Και μάλιστα είχαμε και κάτι το ωραίο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φορούσαμε μπλε και ο Πανιόνιος τότε ήταν μπλε στολή. Και κάθε φορά που βάζαμε γκολ, εμείς πανηγυρίζαν οι φυλάκοι του Πανιονίου. Γιατί το δεύτερο ημίχρονο παίζαμε 40-50.000 κόσμο. Είχε μπει ο κόσμο στο γήπεδο. Η Επστράκης μόλις έβαλε το 2-1, το 3-1, πανηγύρισαν όλοι οι φυλάκοι του Παναθηναϊκού. Φορούσαν πράσινα. Φορούσαν πράσινα. Ναι, οπότε ναι. Είχαν τις σαβάτες. Ναι, ναι. Σωστό. Ωραίες, ωραίες στιγμές. Ωραίο. Πολύ ωραίες στιγμές. Δώσε 17 χρονών το 70. Είναι το. Ναι. Ναι. Ωραία. Ωραίες φωτογραφίες. Ωραίες φωτογραφίες, το ταξίδι στο παρελθόν.